Και είπε χαρακτηριστικά η ε, Τατιάνα ότι είναι μια δικογραφία χωρί στοιχεία. Μια δικογραφία που, αν δεν ήταν ο Λιγνάδη, θα ήταν με συνοπτικέ διαδικασίε ελεύθερο. Πάντω, οι φωτογραφίε είναι χαρακτηριστικέ. Η μάσκα κρύβει το πρόσωπο. Ο σκούβο κρύβει τα μαλλιά. Ε, το βλέμμα όμω είναι ελεύθερο και τα λέει όλα. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα που μιλάει. Είναι το βλέμμα του, του, του φόβου της τη της απόγνωσης και θα πούμε κιόλα. σε λίγο ότι Πάνω έχει πληροφορίες για το πώς, πώς πέρασε τη στα κρατητήρια ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ε, <συσκλή> <συσκλή> Με το βλέμμα του Δημήτρη Λιγνάδη, επανήλθαμε λοιπόν μετά τη δήλωση του κυρίου Κούγια. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει υπερβάσει σε αυτή την περίπτωση από πάρα πολλέ πλευρέ. Έχουν γίνει υπερβάσει από την πολιτική ηγεσία του τόπου πρωτίστω, που ξεκίνησε η όλη αντιπαράθεση και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κυρίου Λιγνάδη. Έχουν γίνει υπερβάσει από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Έχουν γίνει ίσω και από τι αρχέ και την ελληνική δικαιοσύνη. Α, από την άλλη, ωστόσο, το νόμισμα έχει δύο όψει. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα πρέπει να έχει μια δική δίκη. και αυτός είναι ο Λιγνάδης. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά και μια επανάσταση. Έχουμε μια επανάσταση η οποία δεν έχει συμβεί μόνο στην Ελλάδα. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Το μη του δεν είναι ελληνική έκφραση. Είναι αμερικάνικη. Και αυτή η επανάσταση μπορεί να φέρει με ίσως και κάποια παράπλευρα θύματα. Ναι, αλήθεια, να το ομολογήσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, η επανάσταση αυτή μπορεί να φέρει μια τρομακτική αλλαγή, μεγάλη αλλαγή ε, και στο σεξισμό και στα, στη βία κατά των γυναικών και όχι μόνο ε, και στην, α, στην, εκμετάλλευση των α, εργαζομένων. Πόσες γυναίκες εργαζόμενες δεν έχουν πέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης διευθυντών, εργοδοτών, αλλά και άντρες και αγόρια. Στην και συμπεριφορά όσων έχουν εξουσία κυρίως στους επαγγελματικού χώρου ε, χώρους. Τατιάνα, που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια να εκμεταλλεύονται ε, αρκετοί, όχι όλοι, την εξουσία που τους δίνει η θέση τους. Οι επαναστάσεις λοιπόν έχουν ε, υπερβάσεις, αυτή η αλή γιατί ε, για να αλλάξουμε σελίδα πρέπει να κάνουμε την επανάσταση. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι και ο κύριος Λιγνάδης δικαιούται να έχει μια δική δίκη. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, Γιώτα σε λίγο θα πούμε πολύ αναλυτικά για το επόμενο που κατέθεσε. Δηλαδή, τι λέει για το βιασμό του 10 ο κύριος Λιγνάδης και τι λέει το θύμα του. Πάμε. Σε γνώρισα στα στρουφάκια της ΕΡΤ. Τα στρουφάκια της ΕΡ... Τατιάνα, να θυμίσουμε ότι ήταν μία παιδική σειρά. Εκεί οι ηθοποιοί δάνειζαν τη φωνή τους. Μία μεταγλωτισμένη παιδική σειρά. Λοιπόν, γράφαμε δίπλα-δίπλα. 40 χρόνια δεν συναντηθήκαμε <συσχελίδι> στη δουλειά, <συσχελίδι> ούτε στις <Το> λιγνάδι. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρη Λιγνάδη το γνώρισε ο Μπιμπίλα στα στροφάκια τη ΕΡΤ. Ναι, εκεί ο Δημήτρη Λιγνάδη είχε δανείσει τη φωνή του σε αυτή την παιδική μεταγλωτισμένη. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο για το Λιγνάδη, η προφυλάκηση ή ότι το γνώρισε ο Μπιμπίλα στα στροφάκια τη ΕΡΤ. Λοιπόν. Και λίγο black humor στην ιστορία. Λοιπόν. Συνεχίζω <laughs> λοιπόν Τατιάνα.